Ναι, ίσως θα πρέπει να δώσουμε χρυσό βραβείο καταστροφέα του περιβάλλοντος στην κυβέρνηση, η οποία εντάξει βρήκε μια έτοιμη απόφαση από την προηγούμενη κυβέρνηση. Στην τελευταία της συνεδρίαση πριν αποχωρήσει η προηγούμενη κυβέρνηση Αναστασιάδη, αποφάσισε τη χωροθέτηση των γραφείων της υπηρεσίας ασύλου, έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε γιατί δεν υπάρχουν παρεξηγήσεις, γιατί κυκλοφορούν διάφορες διαδόσεις. Πρόκειται για τα γραφεία των υπαλλήλων δηλαδή της υπηρεσίας ασύλου, ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία με 8,5 εκατομμύρια ευρώ και το οποίο θα πρέπει να παραδοθεί, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι του χρόνου. Καθυστέρησαν πάρα πολύ στο να κάνουν αυτό το έργο και αυτή την καθυστέρηση την πληρώνει η κοινωνία, εδώ το Ίδρυμα, και τα δάσος. Έχει ένα δάσος από 210 δέντρα, αναγνωρισμένα ως δασικά δέντρα από το Τμήμα Δασό, από τα οποία θα κοπούν τα 170-180. Πώς θα προχωρήσει το σκήνημα, Νίκολογο, εσείς? Κοιτάξτε, εμείς ήρθαμε εδώ δεύτερη φορά, δεύτερη εκδήλωση. Έχω γράψει επιστολές από τις αρχές Ιουνίου στους αρμόδιους υπουργούς. Ήταν ο Υπουργός Εσωτερικών τότε που ήταν αρμόδιος κατά θέματα μετανάστευσης. Στην Υπουργό Περιβάλλοντος και στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, το δημοσίο έργο δηλαδή. Είναι τρεις πολιτικοί προϊστάμενοι, γιατί ήταν επίγον. Ήταν με την ένδειξη επίγουσα, κάτι επίγουσα επιστολή. Δεν ήρθε καμία απάντηση. Έχω περάσει ένας μήνας σχεδόν και δεν ήρθε καμία απάντηση από τους υπουργούς. Ξέρω ότι το θέμα απασχόλησε πρόσφατα μια σύσκεψη υπηρεσιακή που αποφάσισε ότι αντί να μετακινηθεί το κτίριο θα προσπαθήσουν να μετακινήσουν τα δέντρα. Και όταν λέω να μετακινήσουν τα δέντρα θα βρουν χώρο στην περιοχή, λέει, για να φυτέψουν ανάλογων αριθμών δέντρων. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουν περάσει 25 χρόνια μέσα σε συνθήκες που αλλάσουν συνέχεια λόγω της κλιματικής κρίσης. Είναι πολύ δύσκολο να ξαναγίνει αυτό το δάσος. Είναι μια καταστροφή που θα γίνει. Εμείς λέμε αντί να γυρεύουν τόπον να φυτέψουν δέντρα, να γυρέψουν τόπον να φυτέψουν το κτίριο. Είναι το αλλαγή τοποθέτηση του κτιρίου που πρέπει να γίνει και όχι αλλαγή τοποθέτηση του δάσους. Μάλιστα. Βλέπουμε ωστόσο ότι δεν έχει έρθει ακόμη ο εργολάβος. Ένα καταληκτικό σχόλιο. Ναι, τον περιμέναμε σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε κάθε μέρα εδώ. Να σταματήσουμε το καταστροφικό αυτό έργο με την έκκληση προς τους αρμόδιους και ευχαριστούμε που είσαστε σήμερα και εσείς εδώ και μεταφέρετε αυτό το μήνυμα προς την κοινωνία, να αντιδράσει η κοινωνία, να μεταφερθεί το μήνυμα στην πολιτική ηγεσία ότι μπορεί με κατεπίκουσες ενέργειες να μετακινηθεί το κτίριο σε ένα άλλο χώρο και να κτιστεί σε ένα άλλο χώρο αυτό το κτίριο που φαίνεται, αποφάσισε η κυβέρνηση, η προηγούμενη κυβέρνηση, ότι το χρειάζεται η Κύπρος. Γραφεία, παραλαμβάνω, γραφεία της υπηρεσίας ασύλου. Δεν πρόκειται για δομές φιλοξενίας είτε αιτητών πολιτικού ασύλου, είτε μεταναστών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Περδίκη.